Σήμερα στα σπίτια τι τραπέζια έχετε? Έχετε το τετράγωνο τραπέζι με τη θέση του πατέρα? Ή μήπως σας κορόιδεψαν και εσάς και πήρατε τα στρογγυλά τραπέζια που εξαφάνισαν τη θέση του πατέρα? Μήπως πήρατε τα ροτόντα, τα στρογγυλά που εξαφάνισε τη θέση του πατέρα? Με τι ωραίο τρόπο γκρέμισαν τον πατέρα μέσα από το σπίτι. Και δεν υπολογίζεται πια. Δεν υπολογίζεται. Τα παλιά τα χρόνια, όταν πήγαινε το παιδί να κοιμηθεί, φύλαγε το χέρι του πατέρα, της μάνας, του παππού και της γιαγιάς, αν υπήρχε μέσα στο σπίτι. Έλεγε καληνύχτα και μετά πήγαινε να κοιμηθεί το παιδί. Μήπως το έχετε μάθει στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας? Μήπως το έχετε μάθει? Τα διδάξατε? Τα διδάξατε τα παιδιά σας? Να γιατί γίναν δαίμονες. Να γιατί γίναν δαίμονες. Όρθια τα μαλλιά, σακέρατα. Που τα κάνουν. Βάζοντας από τους σουζελέδες. Το διδάξατε το παιδί? Όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε, το βράδυ, φυλάγαμε πάλι το χέρι του πατέρα, της μητέρας, του παππού και της γιαγιάς και ζητούσαμε να μας συγχωρήσουν για να πάμε να κοινωνήσουμε. Τα διδάξατε αυτά στα παιδιά σας? Ή το παίξατε κι εσείς μοντέρνοι? Δεν φτάνει το τραπέζι μόνο που πετάξατε, αλλά ούτε και αυτό το διδάξατε. Και θέλετε μετά, αφού μόνοι σας ισοπεδωθήκατε, μόλις σας ισοπεδωθήκατε, θέλατε μετά να σας σεβαστεί το παιδί. Θυμάμαι τον πατέρα Αγουστίνο Καρδιώτη, ο οποίος έλεγε, όταν ήταν παιδί μέσα στο σπίτι του, όταν η μητέρα πήγαινε να ζυμώσει το ψωμί, του έλεγε, πήγαινε παιδάκι μου στο διπλανό δωμάτιο, διότι θα σηκώσω τα μανίκια μου, γιατί θα ζυμώσω. Και σήκωνε η μάνα τα, και για να μην δει το παιδί το χέρι της μάνας γυμνό, πήγαινε στο διπλανό δωμάτιο. Μέχρι ότου ζύμωνε και ξανακατέβαζε τα μανίκια. Και έτσι σεβόταν το παιδί τη μάνα. Τώρα, οι γονείς κυκλοφορούν με τα εσώρουχα. Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς με τα εσώρουχα. Και δεν συμβαίνει τίποτα. Πώς θέλετε μετά να υπάρξει αυτός ο σεβασμός? Δείτε πως ο διάβολος έχει αλωτριώσει το μυαλό μας. Ο δαίμονας, αδέλφια μου, πήρε το μυαλό μας σιγά σιγά από εκεί που ήτανε. Στα θέματα της πίστεώς μας, στα θέματα της οικογένειας μας, και τα πήρε και τα μετακόμισε σιγά σιγά. Μέρα με την ημέρα πήγαινε ένα μέτρο. Και σιγά σιγά, αν δείτε εκείνη την οικογένεια με τη σημερινή οικογένεια, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Και μάλιστα αυτό το εγκρίνουμε. Θέλετε κάτι άλλο? Χωρίς αυτό που θα πω να προσβληθεί κανείς, δεν είναι γιατί δεν το λόγε θέμα, να προσβληθεί, μην προσβληθεί, δεν είναι αυτή η διάθεσή μου. Ούτε να αισθανθείτε άσχημα οι γυναίκες με αυτό που θα πω. Ούτε να αισθανθείτε άσχημα. Γιατί σήμερα αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Αλλά για να γυρίσω λίγο πιο πίσω. Για να πάω παρακαλώ το 1960 ή και το 70. Όχι πολλά χρόνια πίσω. Μιλάω για πολλά χρόνια. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, όταν βλέπατε κάτω στον δρόμο, οι άντρες θα μου απαντήσουν, όταν βλέπατε στον δρόμο μία κυρία με βαμμένα τα χείλια, βαμμένο το μάτι, το 60, βαμμένα τα νύχια και βαμμένο το μαλλί, τι ήταν αυτή η γυναίκα την περίοδο του 60? Πόρνη. Ήταν η πόρνη της εποχής. Βαμμένο μαλλί, μάτι, καλμένο φρύδι, χείλια, νύχια.
Δεν υπάρχει. Και ρωτώ εγώ, πώς αυτό που λέγαμε πορνεία σήμερα είναι φυσιολογικό. Εμείς οι ίδιοι το λέγαμε, δεν είμαστε άλλη γενεά. Εμείς οι ίδιοι το λέγαμε. Πώς αυτή τη γυναίκα που την έλεγε πόρνη, επειδή έπρεπε στο μαλλί της βαμμένο, το μάτι της βαμμένο, και αν φόραγε και κανένα ξόπλατο ή κανένα εδώ ανοιχτό ντεκολτέ. Ω, την έλεγε τελείως ξεδιάνου, τελείως του δρόμου. Και τώρα το καλοκαίρι είναι έτσι όλες οι γυναίκες. Και τώρα είναι έτσι όλες οι γυναίκες. Και ερωτώ αδέρφια μου, πώς από εκεί φτάσαμε εδώ, και αυτό που λέγαμε πορνεία, σήμερα δεν είναι τίποτα. Είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό σας είπα, μην προσβλήθηκε κανένας. Δεν είναι αυτή η διάθεση. Σήμερα είναι φυσιολογικό. Αλλά εκείνο που με προβληματίζει είναι πώς αλλοιώθηκε το μυαλό μας. Πώς πάθαμε μια τέτοια αλλίωση. Και αυτό που ήταν αμαρτωλό, σήμερα το βλέπουμε φυσιολογικό. Δεν τίθεται θέμα. Μας ποτίζουν κάτι ή μας ταΐζουν κάτι. Ή φταίνε, διότι τα πράγματα δεν τα βλέπουμε εμείς μέσα από το Ευαγγέλιο. Ξεφύγαμε από το Ευαγγέλιο. Και πρότυπο έγινε αντί το Ευαγγέλιο, μια άλλη δασκάλα, η τηλεόραση. Πρότυπο κάναμε τη τηλεόραση, η οποία καθοδηγεί και ανεβάζει και ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Ανάλογα με το θέμα πώς θα το χειριστούν οι δημοσιογράφοι. Θα σε πείσουν, εκεί που ψήφισες τον έναν, ψήφισες τον άλλο. Και προχωρώ, αδέλφια. Προχωρώ για την αλλίωση. Και εμείς πάθαμε αλλίωση. Η κλινική. Γιατί βάζαμε τέτοιες γυναίκες ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τις δεχόμασταν. Όχι. Δεχόμασταν ποτέ γυναίκα με παντελόνι μέσα στην εκκλησία, με ξόπλατο, με ξέστηθο, και να έρθει και να κοινωνήσει με παντελόνι. Ήταν αδιανόητο. Παντελώς αδιανόητο. Πώς κι εμείς πλέον το βλέπουμε φυσιολογικό που έρχεται έτσι η άλλη και κοινωνάει. Πώς βλέπουμε φυσιολογικό ότι με την εμφάνιση που είναι στην παραλία πλέον κυκλοφορεί και στον δρόμο. Μου ήρθε το καλοκαίρι μια κοπελίτσα 23-25 ετών στο μοναστήρι να προσκυνήσει η κοπέλα. Φόραγε ένα στράπος επάνω, ξάπλατο και ξέστηκε μπροστά, ένα λαστιχάκι εδώ, ο αφαλός ήταν έξω, κοιλιά της, και φόραγε και ένα κοντό σοτσάκι. Ζέστη, Ιούλιος ήταν. Και μπήκε μέσα στη Μονή. Παρότι η Μονή γράφει απ' έξω έχει την πινακίδα, ότι με αυτό το δίσημο δεν μπορείς να περάσεις. Δεν διαβάζει κανείς. Και σε κάποιον πρόσωπο μου λέει, δεν ξέρω γράμματα. Τι έκανε, μου λέει. Κανείς δεν προσέχει πλέον. Ούτε πινακίδες γράφει.